αλλάζει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος, παιδί μου, δεν αλλάζει. Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι. Έτσι έλεγε η γιαγιά μου. Πολλοί βέβαια θα πούνε, βεβαίως και αλλάζει. Χρειάζεται εκπαίδευση, χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται ίσως ένα τραυματικό γεγονός, μια μεγάλη χαρά, μια μεγάλη λύπη. Η τελεσίδικη απόφαση ενός γιατρού, αν όλα τα προηγούμενα δεν πιάσουν, αλλά με κάποιο τρόπο ίσως ο άνθρωπος να αλλάζει. Βέβαια, από την άλλη τη μεριά, βλέπεις τι γίνεται σήμερα στην Παλαιστίνη, βλέπεις τι γίνεται στην Ουκρανία και λες ότι μάλλον μπορεί να είχε και δίκιο η γιαγιά μου. Τι ακριβώς γίνεται? Θυμάμαι μία φράση ενός πολύ μεγάλου φυσικού, του Νίλς Μπορ. Ο Νίλς Μπορ, λοιπόν, αυτός ο σπουδαίος Δανός φυσικός, είχε πει ότι το αντίθετο μιας αλήθειας είναι ένα ψέμα. Εντάξει, σωστά, καλά μέχρι εδώ. Το αντίθετο όμως μιας μεγάλης αλήθειας μπορεί να είναι μια άλλη μεγάλη αλήθεια. Και ίσως μπορεί ο άνθρωπος και να αλλάζει και να μην αλλάζει. Πάντως, εγώ στη συνέχεια θα σας διηγηθώ μια ιστορία πολλών αλλαγών, που ίσως να κατέληξε και σε μια μεγαλύτερη αλλαγή, προσωπική ίσως και όχι. Εδώ πιο πάνω, 1500 μέτρα ευθεία απόσταση, δεν ξέρω να δείχνω σωστά, γιατί είναι μπερδεμένο εδώ τα αμφιθέατρα, αλλά τέλος πάντων φανταστείτε, είναι η Τραπεζούντα. Εκεί γεννήθηκε πριν 470 χρόνια ο Βιτσέντζος Κορνάρος, ο μεγάλος αυτός σιτιακός ποιητής, που έγραψε το αριστούργημα της κριτικής αναγέννησης των Ερωτόκριτων, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Η σχέση μου με το ποίημα υπήρξε μέχρι το 2017 από προβληματική έως αδιάφορη. Και τι εννοώ? Μεγάλωσα, η γιαγιά μου καταγόταν από την Κάτω Επισκοπή, εκείνη που έλεγε για τους ανθρώπους και τα χούλια. Κατάγεται από την Κάτω Επισκοπή. Συχνά λοιπόν οι γονείς μου πηγαίνανε στην πλατεία του Ψυχοκεφάλου να πιούν μια ρακή. Είχε ωραία καφενεία παλιά και τώρα έχει, αλλά παλιά ήταν έτσι, μαζευόταν πάρα πολύ περισσότερο κόσμο. Γύριζα εγώ και στα στενά, μου έλεγε ο πατέρας μου, να αυτό είναι το σπίτι του Βιτσέντζου Κορνάρου. Διάβασε τον Ερωτόκριτο, πότε θα τον διαβάσει? Με έβλεπε, διάβαζα γενικά σαν παιδί. Τον Ιούλιο Βέρν τον είχα τελειώσει τέλος του δημοτικού, δεν είχε μείνει κανένα βιβλίο. Λουντέμις Καζαντζάκης στη συνέχεια εννοείται και ο αγαπημένος μου όλων των εποχών, ο Στάιμπεκ. Αλλά Ερωτόκριτο δεν διάβαζα. Μικρός από αντίδραση, φαντάζομαι, γιατί παρόλο που μου τάσε ο πατέρας μου, διάβασε, μάθε τους πρώτους 10 στίχους, τους περίφημους του κύκλου, τα γυρίσματα. Δώσω κανένα χιλιάρικο δραχμές, μην πάει ο νου σας στο κακό. Οπότε ουσιαστικά είχα μια τέτοιου τύπου σχέση. Αργότερα, όταν μεγάλωσα, το θεωρούσα ως σίγουρα ένα μνημείο της ανθρώπινης σκέψης, αλλά αυτό ακριβώς, ένα μνημείο. Κάτι που μπορεί να μην είχε ενδιαφέρον για ένα σύγχρονο άνθρωπο, για ένα σύγχρονο νέο, όπως ήμουν τότε, υπήρξα κάποτε νέος. Οπότε η σχέση παρέμενε σε αυτό το επίπεδο. Κάποια στιγμή υποσχέθηκα σε ανθρώπους που αγαπούσα ότι θα κάναμε κάποτε τον Ερωτόκριτο στο θέατρο, θα τον φέρναμε τον Ερωτόκριτο στο θέατρο και μάλιστα όπως επιθυμούσαν και εκείνοι οι άνθρωποι, αλλά και εγώ δεν είχα καμία αντίρρηση, με καλλιτέχνες από εδώ, από τη Σιτία, με μουσικούς θεακούς, με ηθοποιούς θεακούς, ούτως ώστε να μιλήσουμε για τον Ερωτόκριτο, για τον Κορνάρο, από εδώ, από την πόλη που γεννήθηκε όλο αυτό το πράγμα. Ένα κομμάτι ήταν ότι η αγάπη μου για αυτούς τους ανθρώπους, ένα κομμάτι ήταν και η ματαιοδοξία, καταλαβαίνετε, ότι να ασχοληθείς με το μεγάλο είναι μεγάλη τιμή, ακόμα και αν δεν το πολύ πιστεύεις. Έτσι ξεκίνησα να διαβάζω το 2017, ουσιαστικά σε βάθος, για πρώτη φορά, το ποίημα. Μου πήρε 2 μέρες. Είναι 10.012 στίχοι, θες περίπου 10 ώρες να το διαβάσεις. Το διάβασα σε 2 μέρες, ενθουσιάστηκα, αλλά οι επιφυλάξεις μου διατηρούνταν. Και διατηρούνταν γιατί έβλεπα ότι υπήρχαν προβλήματα. Υπήρχε αυτή η γλώσσα. Πόσο σπουδαία και αν ήταν δύσκολο να μεταφερθεί. Υπήρχε και αυτή η ιστορία που ήταν κάπως μπανάλ, παλαιομοδίτικη. Ο φτωχός νεαρός ή τέλος πάντων ο χαμηλής καταγωγής νεαρός που ερωτεύεται την πριγκίπισσα και συναντά δυσκολίες και όλα τα σχετικά. Είχα λοιπόν και εκεί ένα πρόβλημα. Οπότε άρχισα να διερευνώ, να λέω να ψάχνω άρθρα, αρθρογραφία, βιβλιογραφία γύρω από άλλα πράγματα για τον Βιτσέντζο Κορνάρο και για τον Ερωτόκριτο. Και εκεί έπεσα πάνω στην καταπληκτική ιδέα ότι ο Κορνάρος ήταν επηρεασμένος από τον νεοπλατωνισμό και ο Ερωτόκριτος δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα σύμβολο. Συμβόλιζε την ψυχή που έπρεπε να ενωθεί με την αρετούσα, με την αρετή δηλαδή, προκειμένου να ολοκληρωθεί. Αυτό φαινότανε από το ότι στην Κονταρομαχία στην Κιόστρα το σύμβολο του Ερωτόκριτου ήταν το ψυχάρι,
ο λίχνος βίστης, η νυχτοπεταλούδα, που η μόνη της επιλογή είναι να πετάξει προς το φως και ασκαεί, να πετάξει προς την αρετή. Εξαιρετική ιδέα. Τη βρήκαμε, λέω, φιλοσοφικό πεδίο να απλωθούμε σε ένα μοντέρνο κοινό και άρχισα να σχεδιάζω την παράσταση έχοντας υπόψη μου αυτό. Βεβαίως, έπρεπε πρώτα να γίνει μια διασκευή. Είναι 12.012 στίχοι, όπως σας είπα, επειδή το διαβάσαμε όλο το κείμενο σε κάποια φάση, θέλει 9,5 ώρες να διαβαστεί. Οπότε έπρεπε να περικοπούν οι στίχοι από 10.012 περίπου στους 2.200, ώστε να φτάσουμε σε ένα έτσι βιώσιμο μέγεθος παράστασης. Εννοείται πως, προκειμένου να υπηρετήσω την ιδέα του συμβολισμού που ήθελα να αναδείξω, επέλεξα στίχους οι οποίοι περίχαν φτερά, πουλιά, πτήσεις, πεταλούδες, ψυχάρια, φωτιές και σας πληροφορώ ότι είναι γεμάτο το ποίημα από αυτά. Γεμάτο. Διατηρώντας βεβαίως μια αφηγηματική γραμμή τέτοια ώστε να βγαίνει και νόημα. Έτσι, η ιστορία να μην χαθεί κατά από αυτό το συμβολισμό. Ταυτόχρονα δημιούργησα μαζί με μια ηθοποιό χορεύτρια που συμμετείχε στις πρόβες ένα νέο χαρακτήρα, αυτό της ψυχής του Ερωτόκρητου. Η ψυχή λοιπόν του Ερωτόκρητου τον ακολουθούσε παντού. Έδινε τις μάχες του, αγωνιζόταν δίπλα του και έτσι δημιουργούσε κάτι ωραίες σκιές, χρησιμοποιώντας φώτα και σχηματίζοντας πεταλούδες και έτσι μπόρεσα με αυτόν τον τρόπο να προσπαθήσω, τέλος πάντων, δεν είμαι σίγουρος ότι τα κατάφερα, αλλά προσπάθησα να μεταφέρω αυτή την ιδέα. Η συμφωνία που είχαμε κάνει και η κουβέντα που είχαμε κάνει με την ομάδα όλη ήταν αυτό το έργο να τρέξει για 2 χρόνια. Βεβαίως, δεν μπορείς να δεσμεύσεις ανθρώπους για 2 χρόνια. Ιδιαίτερα ερασιτέχνες, ηθοποιούς, μουσικούς, τραγουδιστές, είναι αδύνατον. Έτσι, αναγκαστικά υπήρξαν αποχωρήσεις. Οπότε έπρεπε λίγο να αναπροσαρμοστεί η κατάσταση και επειδή ένας από εκείνους που αποχώρησε ήταν η συγκεκριμένη ηθοποιός με την οποία είχαμε φτιάξει μαζί το ρόλο αυτό του ψυχαριού και επειδή είχα φίλους που βρίσκονται και σήμερα εδώ, οι οποίοι είχαν παράπονα γιατί έμειναν απ' έξω πράγματα τα οποία τα λάτρευαν και μιλάω συγκεκριμένα για την υπόθεση του αυτεξούσιου στον Ερωτόκρητο, θα σας πω σε λίγο τι σημαίνει αυτό, αποφάσισα να προχωρήσω σε μια καινούργια ανάγνωση. Και έρχομαι τώρα στο αυτεξούσιο. Αρετούσα, βλέπει ένα όνειρο στο τέταρτο μέρος. Στο όνειρο αυτό συμβαίνουν διάφορα δύσκολα πράγματα, τα οποία αντιμετωπίζονται και δεν αντιμετωπίζονται. Τέλος πάντων, τα ξυπνάει, γεμάτη αγωνία, μιλάει για αυτά στην Νένα, στην παραμάνα της. Και εκείνη της λέει: τι είναι αυτά, πιστεύει σε όνειρα. Ο άνθρωπος έχει την εξουσία να κάνει αυτό που θέλει στη ζωή. Δεν υπάρχουν τα όνειρα, αυτά είναι φαντάσματα. Γύρω από αυτό, σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να αλλάξω πια το έργο και να δώσω μεγαλύτερο ψυχολογικό βάθος στους ήρωες. Δεν τους αντιμετώπιζα πια ως σύμβολα. Ο Ερωτόκρητος δεν θα ήταν το σύμβολο της ψυχής, η Αρετούσα δεν θα ήταν το σύμβολο της αρετής, αλλά αληθινοί άνθρωποι που μέσα από τη διαδικασία των παθών και των προβλημάτων αναπτύσσονται, οριμάζουν και βεβαίως επιβραβεύονται για αυτή τους την προσπάθεια. Έτσι, εγκατέλειψα σε μια καινούργια διασκευή τις πτήσεις, εγκατέλειψα τα φτερά, εγκατέλειψα τα πουλιά και τις φωτιές και προσγείωσα τη δράση σε ένα επίπεδο έτσι, ψυχολογικού ρεαλισμού, όπως λέμε στο θέατρο, προκειμένου να αντιμετωπίσω την καινούργια αυτή πρόκληση. Είναι εντυπωσιακό το πώς ένα ποίημα μπορεί να σε καλύψει για ό,τι βάλεις στο μυαλό σου. Σου έρχεται να κάνεις συμβολισμό, μπορείς, σε αφήνει να το κάνεις. Σου έρχεται να κάνεις ρεαλισμό, σε αφήνει να το κάνεις. Αυτό συμβαίνει με τα μεγάλα αριστουργήματα στην τέχνη. Και εκεί που νόμιζα ότι είχα ξεμπερδέψει. Α, ξέχασα να σας πω, πολύ σημαντικό, και αυτό είναι επειδή βλέπω ένα φίλο μου στο ακροατήριο και κουμπάρο μου αυτή τη στιγμή. Πρέπει να σας πω ότι εκείνοι οι οποίοι λάτρεψαν την πρώτη εκδοχή, που ήταν ας πούμε ο κουμπάρος μου, δεν τους άρεσε η δεύτερη. Και αντίστοιχα, αυτοί στους οποίους άρεσε η δεύτερη, δεν τους είχε αρέσει η πρώτη εκδοχή. Που είναι καλό. Υπήρξαν βέβαια και κάποιοι που τους άρεσαν όλες οι εκδοχές, που σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, και κάποιοι άλλοι που δεν τους άρεσαν καμία, που τους κατανοώ απολύτως επίσης. Όμως, νόμιζα ότι ξεμπέρδεψα. Με μερικά πράγματα βέβαια δεν ξεμπερδεύει κανείς τόσο εύκολα. Έτσι, κάποια στιγμή ήρθε μία πρόταση από το προξενείο της Μπολόνια
για μια πιθανή συνεργασία. Η πρόταση ήρθε στη στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος, προκειμένου να μια παράσταση ή ένα τμήμα, μια παράσταση ερωτόκριτου τέλος πάντων, μικρού μεγέθους, να μετακινηθεί στην Πολώνια, προκειμένου να αποτελέσει το μισό μιας μεγαλύτερης παράστασης, που το δεύτερο μέρος της θα ήταν ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα σε μορφή μπαλέτου. Συζητήσαμε και είπαμε ότι θα μπορούσαμε η ομάδα η δική μας να ετοιμάσουμε αυτή την μικρότερη σε μέγεθος παράσταση και σε αριθμό ηθοποιών και σε διάρκεια. Πώς κάνεις τώρα 2 ώρες και 1/4 παράσταση μία ώρα, αυτό είναι δύσκολο πρέπει να σας πω, αλλά τέλος πάντων και αυτό γίνεται. Όλα μπορεί να τα κάνει κανείς με τον ερωτόκριτο. Μετά από πολλή προσπάθεια, κατάφερα να περικόψω το κείμενο αρκετά, εγκαταλείποντας κάθε ιδέα για οποιοδήποτε είδους τέτοια φιλοσοφική παρέμβαση. Δεν θα υπήρχε καμία προσωπική ανάγνωση. Δεν θα υπήρχε απολύτως τίποτα. Μόνο το κείμενο του ερωτόκριτου στοιχειωδώς παρόν, ώστε να περιγράφει απλά την ιστορία. Λέω εντάξει, αυτά είναι τα δεδομένα, αυτό θα κάνουμε. Δεν έχουμε άλλες επιλογές. Ξεκινάμε πρόβες. 15 άτομα συμμετέχοντες μαζί με μένα. 14 δηλαδή επί σκηνής. 7 μουσικοί, 7 ηθοποιοί. Βεβαίως δεν ήταν 7 ηθοποιοί, ήταν 6. Γιατί ο 7ος, όχι κανένας ασήμαντος, ο ερωτόκριτος, ζούσε πια στην Αθήνα. Οπότε δεν μπορούσε να έρθει στις πρόβες. Και έτσι ανέλαβα εγώ αυτό το ρόλο. Ήλπιζα ότι δεν θα έρθει στο τέλος, θα κάνω εγώ τον ερωτόκριτο. Μερικοί παρόντες εδώ μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Ευτυχώς για όλους σας ήρθε ο Γνήσιος. Ήμουνα λοιπόν στη σκηνή πάρα πολύ, σε όλες τις πρόβες. Ήταν μοναδική εμπειρία να παρακολουθείς αυτό το κείμενο, αυτές τις λέξεις, αυτή τη γλώσσα από μέσα, να τις βάζεις στο στόμα σου. Τόσα χρόνια όλοι αυτοί οι ηθοποιοί, απέσοι, μου έπαιρναν τόση ικανοποίηση, τόση ευχαρίστηση. Δεν το είχα φανταστεί ότι απολάμβαναν τόσο πολύ αυτό το πράγμα. Το κατάλαβα λοιπόν τότε. Ήταν μια πραγματική απόλαυση αυτό. Και ήρθε η στιγμή που στην τελευταία πρόβα, πριν έρθει ο ερωτόκριτος και με κατεβάσει με τη βία από τη σκηνή, είναι το φινάλε. Σε κάθε παράσταση ερωτόκριτου, όταν πλησιάζαμε προς το τέλος ή όταν τελείωνε τέλος πάντων, υπήρχε κάποιος αφηγητής που κάπως ως ένας Βιτσέντζος Κορνάρος έλεγε τους περίφημους στίχους της ταυτοποίησής του, στις τι αναγεννήθηκα κλπ. Και τελείωνε το έργο και μετά ξανάρχιζε από την αρχή με τους 10 πρώτους στίχους, με την παρουσία φυσικά της γνωστής μουσικής. Του κύκλου τα γυρίσματα που ανεβοκατεβαίνουν, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά να δείξω και την συνεχή επανάληψη του κειμένου και του ποίηματος μέσα από τις εποχές, αλλά ουσιαστικά και την κυκλική επανάληψη της ζωής. Εμείς ερχόμαστε, φεύγουμε, έρχονται άλλοι και αυτό εναλλάσσεται κυκλικά και η ζωή παραμένει με έναν τρόπο, όπως και το ποίημα. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι εμείς όλοι, η ομάδα μας, η οποία σημειωτέων και οι υπόλοιποι, δεν μίλησα για εκείνους, γιατί δεν μπορώ να μιλάω εύκολα για άλλους, αλλά και εκείνοι δεν είχαν μεγάλη επαφή με το ποίημα, ότι όλοι εμείς είχαμε γίνει με κάποιο τρόπο ένα μικρό, ένα ασήμαντο κομμάτι μιας μεγάλης παράδοσης, μιας μεγάλης χειρονομιάς, ένας ακόμα μικρός, ασήμαντος, ναι, αλλά ένας ακόμη κρίκος, μιας τεράστιας αλυσίδας που ξεκινάει από την ενετοκρατούμενη Κρήτη, καταλήγει στις μέρες μας, ενώνει την κριτική με την ευρωπαϊκή αναγέννηση και θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Και με κάποιο τρόπο, όλοι εμείς είχαμε αλλάξει. Άκουγα αυτές τις λέξεις, τις υπέροχες λέξεις του Κορνάρου και έλεγα και σκέφτηκα ένα στίχο του Ρίτσου. Και οι λέξεις φλέβες είναι. Μέσα τους αίμα κυλάει. Αυτό το αίμα των λέξεων του Κορνάρου είχε μεταγγιστεί στις φλέβες μας. Εδώ θα τελείωνε η ομιλία μου κανονικά. Ωραίος τρόπος. Ωστόσο όμως, επειδή έχω 3 λεπτά ακόμα και επειδή σκεφτόμουν αυτό το τέλος της ομιλίας, πρέπει να σας πω ότι καθώς το σκεφτόμουν χθες και προχθές, άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι αλλάξαμε πραγματικά. Μεταγγίστηκε αυτό το αίμα από τις λέξεις. Μήπως αυτό το αίμα υπήρχε από πριν μέσα μας. Μήπως αυτό το αίμα των λέξεων του Κορνάρου ήταν το αίμα της γιαγιάς μου από την Κάτω Επισκοπή. Το αίμα του παππού μου από το Καρύδι. Και τελικά το ερώτημα είναι, μπορούμε να αλλάξουμε πραγματικά. Μήπως
Όμως η μεγαλύτερη αλλαγή είναι να κοιτάξουμε μέσα μας και να δούμε όλες αυτές τις πολλαπλότητες που περιέχουμε. Το έχει πει ο Walt Whitman πολύ καλά, «We contain multitudes». Μήπως η μεγαλύτερη αλλαγή που μπορούμε να κάνουμε για τον εαυτό μας είναι να κοιτάξουμε βαθιά μέσα μας. Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ.